Και για κάποιους που λένε για μελέτες που προϋπήρχαν, η απάντηση είναι λίγο σκληρή. Το μόνο που υπήρχε ήταν μια ανάθεση μελέτης, η οποία μελέτη ουδέποτε πραγματοποιήθηκε, ουδέποτε έγινε μελέτη εφαρμογής, ουδέποτε έγιναν τεύχοι, ουδέποτε ήταν ολοκληρωμένη, και γι' αυτό και δεν μπόρεσε να ενταχθεί ποτέ στο ΕΣΠΑ αυτή η ανάπλαση, και οδηγηθήκαμε να ενεργοποιήσουμε δικές μας επαφές προκειμένου να ενταχθεί το έργο στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και δεν ντρεπόμαστε να πούμε, κύριε Παρίση, που λέτε ότι τα χρήματα είναι του ΣΥΡΙΖΑ, τα χρήματα αυτά βγήκαν επί εποχής Γεωργίου, κυβέρνησης Γεωργίου Παπανδρέου και επί υπουργού Θάνου Μωραΐτη. Και αν υπάρχει κάποιος σε κάποια υποτιθέμενα εγγένεια που πρέπει να τιμηθεί ανεξάρτητα σε ποιο πολιτικό χώρο ανήκει, σε ποιο πολιτικό χώρο υπηρετεί και ποια νου πολιτικής παράταξης τέλεχος είναι, αυτό είναι να τιμήσουμε αυτόν τον άνθρωπο που μας ενέταξε τα έργα αυτά, τον Θάνο τον Μωραΐτη, που μας ενέταξε τα έργα αυτά στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και σήμερα τα απολαμβάνει. Διότι ακόμα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα, αν ήταν αυτός ο άνθρωπος, ή στη Νέα Δημοκρατία ή σε οποιοδήποτε χώρο, πρέπει να μάθουμε να τιμάμε τους ανθρώπους που προσφέρουν στο νησί μας και στον τόπο μας.